Καλησπέρα. Τι έλεγα. Συγγνώμη. Τέλεια. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του Mannequin Jenny. Jenny. Τζέλα. Τζίνα, τη Τζέσι, τη Τζέφη και τη Τζούλια. Σήμερα έχω βάλει δίπλα μου μια καρέκλα η οποία θα γεμίσει με μια πλούσια προσωπικότητα. Με έναν άνθρωπο τον οποίο ψυχαίνομαι, να το πω, μου προκαλεί ήδη. Όχι, τον αγαπώ, είναι πάρα πολύ καλός μου συνεργάτης, ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει φέρει πάρα πολλές φορές στα όρια μου, τον ξέρετε, τον λατρεύετε, τον αγαπάτε, πάντα λέτε σε διάφορα comments σας ότι έχει ομορφύνει. Το όνομα αυτού του τύπου είναι Γιώργος Καράβας. Ήθελα να κάνω μια είσοδο. Μην εκνευρίζεσαι, εντάξει, δεν είναι για το κόμμα. Όπως καταλαβαίνετε, οι σχέσεις μας έχουν φτάσει στα άκρα. Δεν τον αντέχω άλλο, δηλαδή πραγματικά. Αχ! Ηρέμησε όμως, μην είσαι έτσι τσιτωμένος. Έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει να δούμε αν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Εντάξει, δεν καίγομαι κιόλας. Έχω και καλύτερα πράγματα να κάνω. Πόσα χρόνια δουλεύουμε μαζί? 3. Δεν θα πεις τίποτα. Τι να πω, μωρέ. Εμένα με ρωτάει, με ρώτησε ποτέ εμένα κανείς πώς περνάω, αν μου αρέσει όλο αυτό. Που 3 χρόνια σε βλέπω, σε τρώω στη μάπα, στα μοντάζ, με παίρνεις και τηλέφωνο, ακούω τη φωνή σου από παντού. Δεν μπορώ να τις εξάρσεις. Προτείνω να κάνουμε σήμερα ένα challenge, γι' αυτό έχω φτιάξει αυτό το υπέροχο setup εδώ, στο οποίο ονομάζω To Know Us Better. To Know Us Better, χρόνι μου. Δηλαδή, πόσο καλά γνωρίζει ο ένας συνεργάτης τον άλλον. Έχω να πω πράγματα. Και το challenge αυτό, στο τέλος του, θα έχει κάτι για τον νικητή και κάτι για το χαμένο. Για πες μου τι θα κερδίσω. Λοιπόν, όποιος κερδίσει θα πάρει αυτό το φανταστικό δώρο. Αχ, τι ωραίο δώρο θα πάρω. Δεν νομίζω ότι το έχεις κερδίσει ακόμα. Και όποιος χάσει θα πάρει τον κολλητό του αλουνού και θα του κάνει μία φάρσα. Είσαι μέσα? Είμαι. Φύγαμε. Πάμε. Πρώτη ερώτηση. Τι πιστεύεις ότι κάνει με το που ξυπνήσει? Οκ. Πάμε. Τα παπάκια στη σειρά πως χορεύουνε τρελά. Έλα, τελείωνε. Ναι, έτοιμο. 1, 2, 3. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Ναι. Γιατί κάθομαι μισή ώρα στο Instagram. Ωραία, εσύ κάνεις αυτό που γράφω? Όχι, για 50 λεπτά. Περίπου. Τι είναι, ποπόταμος. Ναι, αλλά έχω πέσει ψηλό μέσα. Ναι, έχεις πέσει ψηλό μέσα, το δίνω. Άρα, 1-0. Ωραία, πες τη δεύτερη ερώτηση. Έλα, πες τη. Με πόσους έχει πάει ο καθένας? Τώρα είναι ερώτηση αυτή. Σπύρο μου! Εγώ μόνο με το Σπύρο θα τον βάλω εδώ. Τέλος! Ναι, τέλος. Πάμε. 1, 2, 3. Να, είσαι πολύ μακριά. Σιγά, βρε, Γιώργο, γκουσγούνι. Έγραψες 2, δεν έγραψες κάτι πιο κοντά. Ωραία. Είσαι μακριά. Εγώ θα σου το πω. Έγραψα 6. Δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά μπορώ να σου το πω στα αυτή. Εντάξει, πιο κοντά είναι ο Γιώργος, οπότε θα πάρεις εσύ τον πόντο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι ότι το πέτυχες. Τρίτη ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό? 1, 2, 3. Είμαι κοντά. Πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Εγώ είμαι κοντά. Όχι, δυστυχώς. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Μαγειρίτσα. Μαγειρίτσα. Πίτσα. Ναι, είσαι πολύ κοντά. Μ' αρέσει να τρώω όλη μέρα πίτσα. Είμαι σίγουρος. Το τονίζω το πίτσα. Ωραία, άρα πάρ' το πόντο εσύ. Λοιπόν. Λοιπόν. Είναι μια ερώτηση στην οποία θα μπορούσα να κάτσω τώρα να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Λέει λοιπόν η ερώτηση. Τι σκέφτεται όταν ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει και βλέπει το όνομα του άλλου? Δηλαδή, εγώ της Τζέννης και η Τζέννη το δικό μου. Ένα, δύο, τρία. Είσαι... Μέσα τελείως. Είσαι τελείως μέσα. Όταν λέμε καραμπάμ. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να ακούω άλλο αυτή τη φωνή. Εντάξει, το έχω σκεφτεί κάνα 2 φορές, αλλά συνήθως κάτι σε χρειάζομαι. Οπότε χαίρομαι που με παίρνεις τηλέφωνο για να σου πω να ασχοληθείς με κάτι. Μάλιστα. Ναι. Άρα το πάνω. Άρα το πάνω. Κοίτα, τι ωραία που σε κάνω θυμωμένη. Δεν είμαι έτσι θυμωμένη. Σου έχω βάλει και τρέσες. Δεν φοράω τώρα τρέσα. Μου την έχει πάρει ο Σπύρος. Κοίτα το Σπύρο που όταν μου παίρνει τις τρέσες. Κοίτα τον. Good.
Λοιπόν, είμαστε στην πέμπτη ερώτηση. Ποια λέξη ή φράση του αρέσει να χρησιμοποιεί περισσότερο του άλλου? Εγώ ξέρω, είναι πανεύκολο. Ένα, δύο, τρία. Λέω συνέχεια, αν με ρωτάς, ποτέ δεν το έχω πει. Αν με ρωτάς, εγώ δεν θα το έκανα έτσι. Αν με ρωτάς, αυτό το πλάνο δεν είναι ωραίο. Εγώ αν με ρωτάς, δεν θα το φόραγα αυτό. Εσύ που λες το λες ή όχι. Ναι, κάποιες φορές. Αλλά εσύ λες όλη μέρα τα κάνει έτσι και σκουπίζει αυτό τα κανάλια. Αυτό είναι ένα τραγούδι που μου έχει κολλήσει. Το λένε Τραμπ και έχει λεφτάκια. Τα κάνει έτσι και σκουπίζει τα κακάκια. Αν με ρωτάς, εγώ δεν θα το έλεγα έτσι. Ισοπαλία. Λοιπόν, σε αυτή την ερώτηση δεν μπορείς να απαντήσεις Σπύρο Μαργαρίτη. Μισό λεπτό. Σπυράκο μου, εδώ σε έχω πάντοτε. Εδώ. Με ποιον ή ποια celebrity θα ήθελες να βγεις ραντεβού? Καλά, εσύ θες να βγεις ραντεβού με τη μισή Αθήνα? Όχι, ο Γιώργος μας είναι πολύ καλό παιδί και αν είστε single, να αφήσετε από κάτω στα comments το όνομά σας, ηλικία, γιατί... Και ένα ε9. Όχι, ε9. Και ένα ε9. Πάμε. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Δεν ήξερα πια να γράψω από όλες τις γκόμενες που παίζουν στο πλανήτη. Με βρίζει! Τι γράφεις! Όχι, να μιλήσετε. Δεν θα ήθελες. Σαν celebrity, να το γνωρίζεις, να βγάλεις μια selfie. Σε μικρή μου μέλισσα, το βράδυ που σε φέλησα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Άρα πέτυχα. Ναι, πέτυχα. Εσύ δυστυχώς δεν είσαι κοντά. Εγώ απέτυχα. Ποια είναι η αγαπημένη σου? Με ποια celebrity θα βγαινά? Ναι. Δεν σου λέω να ξέρω. Έλα, πες μου, πες. Με τη Σάλμα Χάγκεκ. Αλήθεια. Πάρα πολύ, τρελαίνομαι. Ωραία, ο Γιώργος έχει 4 και εγώ έχω 3 πόντους. Επόμενη ερώτηση. Εγώ λέω, τι του αρέσει να κάνει στις διακοπές? 3, 2, 1, πάμε! Είσαι λάθος. Και εσύ είσαι λάθος. Εγώ δεν κάνω ποτέ ηλιοθεραπεία γιατί είμαι natural exotic και δεν μου αρέσει να μαυρίζω κι άλλο. Με ρωτάνε όλοι πάρα πολύ αν κάνω σολάριμ. Και σου λέω, παιδιά, εγώ δεν κάνω ποτέ τέτοια πράγματα γιατί είμαι φυσική εξωτική, ας πούμε, καλονή. Μάλιστα. Και για πες ρε φυσική εξωτική καλονή. Ούτε εσύ παίζεις ρακέτες. Πότε με έχεις δει να παίζω ρακέτες ή να σου έχω πει ότι θέλω να παίζω ρακέτες? Άρα 0-0. Άρα συνεχίζω εγώ 4 και 3. Ωραία. Δεύτερη σελίδα. Ποιο βίντεο από όσα έχουμε κάνει από την αρχή του YouTube σου θεωρείς ότι είναι το αγαπημένο μου? Και εγώ αντίστοιχα το δικό σου. Από όλα. Από όλα. Αυτό θέλει σκέψη. Σκέψου, κάτσε σκέψου. 1, 2, 3. Το πέτυχα. Το πέτυχα. Κοίτα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι το επαιτειακό. Κοίτα, και εμένα ήταν πολύ αγαπημένο μου το σύριαλ. Το σφουγγαρίζοντας τα δάκρυά μου. Ήταν τέλειο. Είχαμε γελάσει τόσο πολύ στα γυρίσματα. Και θα συνεχιστεί κάποια στιγμή. Πότε, όταν βρούμε το κρου. Ξέρετε γιατί, επειδή μας ρωτάτε γιατί δεν συνεχίζετε. Διότι αυτοί που παίζανε μέσα σε αυτό το σύριαλ. Έχουν διασκορπιστεί σε όλη την Ελλάδα. Και στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, το πέτυχα. Το πέτυχα. Κοίτα, και εμένα μου άρεσε το Happy Birthday, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου, γιατί το πιο αγαπημένο μου από όλα ήταν αυτό που τρώγαμε τα μπέργκερ, τα παγωτά, τις πίτσες και τα πενιρλί. Για να παίξουμε το συνέστημα. 4-4. Next question. Ποια συνήθειά σου εκνευρίζει τον άλλον? 1, 2, 3. Διακόπτω την Τζέννη όταν μιλάει στα γυρίσματα. Ρε πούστη Γιώργο, έτσι και ξαναχασμουρηθείς. Πίσω από την κάμερα, στο λέω, εκεί που δίνω πόνο, στο σημείο. Το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει. Μια ζωή το ίδιο κάνει. Ναι, με εκνευρίζει και αυτό. Ναι, εγώ το λατρεύω να το κάνω. Αυτό δεν το κάνεις. Δεν σε εκνευρίζει. Που μιλάς να είσαι στο τηλέφωνο. Που δεν περιμένεις. Με εκνευρίζει, γιατί ξέρω ότι πρέπει να το κάνεις. Εντάξει. Με εκνευρίζει που αργείς. Να λες, θα σε πάρω στις 4. Και να έρχεται 4:30. Και καλά, αλλά λες. Γιώργος 5, Τσένη 4. Και έχουμε τρομερή ερώτηση να μαντέψουμε τι βρακή φοράει ο άλλος. Δεν φαίνεται. Έλα! 1, 2, 3.
Το βρήκες. Μισό λεπτό. Εγώ είναι λάθος το δικό σου. Αλήθεια. Ναι, είναι μαύρο. Εσύ το βρήκες. Τι πιθανότητες. Ξέρεις γιατί. Γιατί λέω θα παίξω safe. Ο Γιώργος είναι βαρετός. Σιγά με φορά για τίποτα κόκκινα. Ξέρεις λίγο πιο χαρούμενα, χαριτωμένα. Λίγο ναι, ρε φίλε, γιατί αν δεν βγεις με ένα κόκκινο βράκι, με τι θα βγεις. 5-5 και έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Let's go, let's do this. Εγώ ρωτάω. Πάμε. Αγαπημένη σειρά στο Netflix, ξέρω. 1, 2. Ναι. 3. Χίμιμ. How I met your mother. Μαμ' αρέσει. Χίμιμ. Το Casa de Papel δεν είναι. Αφού σ' αρέσει, το βλέπει. Μ' αρέσει, δεν είναι το αγαπημένο μου. Breaking Bad. Ωραία, και εμένα μ' αρέσει το How I met your mother. Αλλά δεν είναι το αγαπημένο σου. Αλλά δεν είναι. Απλά το βλέπω τώρα, αυτή την περίοδο. Ωραία. Τι θα κάνουμε, 0-0, θα κρυφθεί ο τελευταίο. 0-0 και κρίνεται στην τελευταία ερώτηση. Και τι λέει αυτή η ερώτηση, ποιο θα την πει. Πες τη εσύ. Όχι, πες τη εσύ. Ποια είναι η μεγαλύτερη φοβία του άλλου. Ξέρω. Ξέρεις γιατί ξέρω. Γιατί σου έχει συμβεί πρόσφατα. Εσύ δεν ξέρεις, αλλά εγώ ξέρω. Ξέρω. 1, 2, 3. Το βρήκα. Όχι. Δεν φοβάσαι τα πτηνά. Εγώ έχω αρρωστοφοβία. Εσύ όμως έχεις κατσαριδοφοβία, ναι, για όχι. Ναι. Ναι, δεν μπορώ. Δεν είχε έρθει μέσα στο γραφείο σου. Άτα. Αυτό το πολύ σπουδαίο challenge έληξε με σκορ 6-5. Και επειδή το ήξερα ότι θα κερδίσω, πάμε το δώρο. 3, 2, 1. Τι κέρδισα, τι βλακίες, μωρέ, παίρνω. Ποιος πάει και τα παίρνει αυτά, τι είναι αυτό. Κοιτάξτε τι μου πήρανε. Μου πήρανε σταγόνες καθαρισμού, αρωματισμού, λεκάνης. Λοιπόν, το δώρο. Τώρα στο καλύτερο. Ναι. Θα πρέπει να πάρω μία φίλη στο τηλέφωνο. Τη Ρένια. Να της κάνω πλάκα. Ρενιά. Ναι. Έλα, ο Γιώργος είμαι, ο Καράβας. Τι. Ο Γιώργος, ο Καράβας είμαι. Ναι, τι έγινε, λέω. Να σου πω. Έχω χάσει την Τζέννη. Έχει φύγει από το σπίτι της, έχει αφήσει το κινητό της. Κάπου πήγε στο περίπτερο, λέει, εδώ κοντά. Ναι. Αλλά έχουν περάσει 3/4 και δεν έχει γυρίσει. Με κοροϊδεύεις. Όχι. Εν τω μεταξύ λείπει και ο Σπύρος και είμαι μόνος μου σπίτι της και πρέπει να φύγω. Να σου πω, με κοροϊδεύεις. Κάποια φάρσα μου κάνετε. Δεν σου κάνουμε φάρσα. Σοβαρολογείς τώρα. Ναι! Πρέπει να φύγω. Τι να κάνω, να αφήσω το κινητό εδώ, να κλείσω την πόρτα φεύγοντας χωρίς να την κλειδώσω. Τι να κάνω. Με το σπίτι, με το Σπύρο μίλησες. Δεν το σηκώνει ο Σπύρος. Πήγε με τα μάξι εν τω μεταξύ. Όχι, τα μάξι είναι κάτω. Τι να κάνω, να πάρω την αστυνομία. Θα σου έλεγα, όχι, μην την πάρεις, Παναγιά μου, δεν ξέρω. Τώρα φαντάζεσαι να μπλέκουμε με κανάλια και τέτοια, να πάρουμε τη μαμά της. Θα φρικάρει η μαμά της. Να πάρω μία το Σπύρο. Τι να πάρω τον και εσύ το Σπύρο. Το προσπαθώ και σε παίρνω στην Τζέννη, εντάξει. Εντάξει, έγινε. Έλα, φλάκια. Τώρα θα πάρει το Σπύρο. Τι έκανε κατά. Τι έκανε, μωρέ Γιώργο, θα μου του μπερδέψει τώρα. Τι μαλάκα εσύ. Και δεν ξεκλειδώνει. Ξεκλείδωσε να πάρει τη φίλη μου. Κάναμε εδώ ένα για το YouTube, μια φάρσα. Μα τι φίλοι. Η πρώτη σου ατάκα ήταν θα πάρω την Νικολούλη. Όχι, θα εμφανιστώ την Νικολούλη. Α, είπες κατά λέξη, θα βγω κι όλα στην τηλεόραση. Δηλαδή, αυτό που είχες να πεις. Έχει να σου πω κάτι. Με έχει πιάσει ένα τρέμουλο αυτή τη στιγμή. Είσαι τελείως μαλακισμένα. Ξέρεις τι, νομίζω ότι οι φίλοι μας δεν εκτιμούν τη δουλειά που κάνουν. Τώρα σε ποιον να πιστέψεις να του πούμε ότι δουλεύουμε τώρα εμείς και να μας πει. Φίλοι! Φίλοι, κέρδισες άλλο ένα χρόνο.